Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται το πρώτο παγκοσμίως 100% ενεργειακά αυτόνομο και πράσινο θερμοκήπιο. Λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ χάρη στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών βελτιώνει και αυξάνει την παραγωγή της υδροπονικής ντομάτας που καλλιεργεί αυτή τη στιγμή. Εκ πρώτης όψεως, μοιάζει με ένα συμβατικό θερμοκήπιο. Στην πραγματικότητα όμως, ενσωματούν οι καινοτομίες που το καθιστούν παγκόσμιο πρωτοπόρο. Είναι το πρώτο 100% ενεργειακά αυτόνομο θερμοκήπιο που εγκαταστάθηκε και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στην κορυφή του θερμοκηπίου έχουν τοποθετηθεί εκτυπωμένα οργανικά φωτοβολταϊκά τρίτης γενιάς, τα οποία αποθηκεύουν την ηλιακή ενέργεια σε μπαταρίες και παράγονται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε επιφάνεια, καθώς είναι εύκαμπτα και παρουσιάζουν μια σειρά πλεονεκτημάτων σε σχέση με τα συμβατικά φωτοβολταϊκά. Κόβει την UV ακτινοβολία. Γιατί κόβει διάφορα άλλα ανεπιθύμητα ή ασθένειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν και επομένως να ζημιώσουν, να ελαττώσουν την παραγωγή. Στο πράσινο θερμοκήπιο καλλιεργείται η υδροπονική ντομάτα. Εδώ όχι μόνο βελτιώνεται η ποιότητα της καλλιέργειας, αλλά αυξάνεται και η παραγόμενη ποσότητα. Η παραγωγή ανάλογα με το τι ακριβώς αυτή τη στιγμή έχουμε ντομάτα, για παράδειγμα, είναι μεταξύ του 15 και 30%. Εξαρτάται πόσα πολλά φωτοβολταϊκά θα χρησιμοποιήσει στην κορυφή. Εάν η ενέργεια των φωτοβολταϊκών δεν αρκεί, η ανεμογεννήτρια στον εξωτερικό χώρο του θερμοκηπίου παρέχει συμπληρωματική ενέργεια. Νομίζω ότι όλος ο συνδυασμός αυτός θα μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα και να πάμε σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, μεγάλες εγκαταστάσεις, που θα αυξήσουν την παραγωγή μας και θα την κάνουν πιο ασφαλή. Το ενεργειακά αυτόνομο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε είδους εγκατάσταση, σε κατοικίες, χώρους στέγασης προσφύγων και απομακρυσμένες περιοχές. Αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε από την ελληνική εταιρεία Organic Electronic Technologies σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με τη βοήθεια του Συνδέσμου Οργανικών και Εκτυπωμένων Υλικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AgroRes.